Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο εδώ παιδιά στο κανάλι μας ο Άχος με μια ακόμα συναρμολόγηση από το Fiat 500. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε έχουμε πάρει παιδιά το τρίτο τεύχος μας από το Fiatάκι μας. Ξέραμε λίγο πολύ πάνω κάτω τι θα έρθει, τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε παιδιά στο τεύχος 3, γιατί το είχαμε δει από το προηγούμενο μας τεύχος. Λοιπόν, σήμερα αυτή τη στιγμή θα φτιάξουμε την πρώτη μας ζάντα με το λάστιχο. Λοιπόν, πάμε να το ανοίξουμε. Ελπίζω παιδιά να είστε όλοι καλά. Όλοι καλά, σήμερα πάει αυτό. Σήμερα Παρασκευή έτσι. Έχουμε πάρει, είπαμε, το Lancia και έχουμε πάρει και το Submarine, παιδιά, το Spitfire μας στο αεροπλάνο. Λογικά αυτό θα σας το δείξω αύριο Σάββατο. Θα το φτιάξω, θα δούμε πώς θα βγει. Ωραίο τεύχος και αυτό, παιδιά. Πολύ πράγμα, ενώνουμε κομμάτια σήμερα. Θα γίνει χαμός, θα γίνει πανικός. Γι' αυτό μην ξεχάσετε να το δείτε. Θα σας ενημερώσουμε γι' αυτό, λοιπόν, στη σελίδα μας στο Facebook. Πώς και τι. Λοιπόν, πρώτος τροχός του Fiat 500, ζάντα, βάση λέει για το τάση και το ελαστικό. Συμβουλή, η ένδειξη της ζάντας με το τάση είναι προς το παρόν προσωρινή, εν αναμονή λέει του βιδώματος του τροχού στο, ναι, ακραξόνιο. Ωραία λέξη αυτή, παιδιά. Απαριθμίζεται από το άκρο και από τον άξονα, γι' αυτό το λέει ακραξόνιο, εντάξει. Γι' αυτό το λόγο γίνεται μόνο με την εφαρμογή της πίεσης, με τα χέρια δηλαδή, και χωρίς τη χρήση κόλλας. Λοιπόν, το λέει χωρίς τη χρήση κόλλας, παιδιά. Και γενικότερα, μην βάζετε κόλλα, γιατί βλέπω πολλά, μην βάζετε κόλλα εκεί που δεν πρέπει. Κόλλα θα βάζουμε μόνο βασικά, εκεί που μας λένε οι οδηγίες και μόνο. Πουθενά μα πουθενά αλλού. Διότι μπορεί να χαλάσουμε υλικό, μπορεί να χαλάσουμε ολόκληρο το μοντέλο που φτιάχνουμε. Γιατί μπορεί να κολλήσουμε κάτι, παιδιά, και μετά να μην μπορεί να διορθωθεί. Μπορεί να χαλάσουμε κάποιο κομμάτι, κάποιο σημείο όπου αυτό απαρτίζεται από κίνηση, από το οτιδήποτε, και με την κόλλα να μην το βρούμε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, πάει αυτό, το είπαμε. Λοιπόν, στο επόμενο τεύχος, παιδιά, προφυλακτήρας και φώτα θέσης. Θαρώ. Τώρα, προφυλακτήρας, παιδιά, θαρώ ότι είναι πίσω. Δεν μας γράφει, αλλά εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είναι πίσω. Εδώ είναι οι οδηγίες μας, δεν έχουμε τίποτα το σημαντικό. Έτσι απλά εδώ ένα ξεφύλισμα για το Θεαθήνε, μήπως έχει τίποτα άλλο. Δεν έχει, και πάμε, παιδιά, να ανοίξουμε τα σημερινά μας κομμάτια. Το βλέπετε έτσι, official, αυτοκολλητάκι από την Fiat. Και σαφώς και η ζάντα, παιδιά, είναι σιδερένια, έτσι δεν το συζητάμε αυτό. Το τάση μας και το λάστιχο μας. Λοιπόν, το λάστιχο, άμα δείτε δηλαδή κάποια άλλα που έχουμε φτιάξει, του Dodge π.χ., του Scarabeo, τώρα που τον βλέπω λεπτό είναι πάλι το προφίλ, παιδιά, μου φαίνεται σαν χιονολάστιχο να είναι. Έχουμε ένδειξη Pirelli, έχουμε ένδειξη κάποια γράμματα, αλλά δεν νομίζω να είναι, παιδιά, ο αριθμός του λαστίχου, έχει καμία σχέση. Λοιπόν, για πάμε λίγο, παίρνουμε τη ζάντα και αυτό εδώ το βάζουμε εδώ, απλά το σμπρώχνουμε δυνατά, και τώρα παίρνουμε τη ζάντα, δεν έχει μέσα έξω, και απλά την τοποθετούμε ανάμεσα από το λάστιχο. Μπαίνει, δεν είναι τίποτα δύσκολο. Παιδιά, έχω φτιάξει αρκετές ζάντες. Έχουμε φτιάξει 2 από τον Dodge, έχουμε φτιάξει 3 από το Scarabeo, έχω φτιάξει 4 από τη Lancia, μία του DeLorean και μία αυτή. Η πιο δύσκολη ζάντα για να περάσει το λάστιχο μέσα,
όσο και να μην θέλετε να το καταλάβετε, παιδιά, είναι του Λάνσια. Πραγματικά είναι του Λάνσια, είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολη. Ήτανε. Και τώρα ερχόμαστε και βάζουμε το τάση. Έχει μία τρύπα εδώ, έτσι. Τη βλέπετε και ερχόμαστε, παιδιά, και το περνάμε από μέσα. Εδώ. Το σπρώχνουμε λίγο, ασκούμε λίγο πίεση. Εδώ έχουμε και τη βαλβίδα. Υποτιθέμενη βαλβίδα. Και αυτό είναι, αυτή μάλλον είναι η πρώτη ζάντα από το Fiat 500. Κλείνουμε το περιοδικό, έτσι είπαμε τι θα έχουμε, παιδιά, στο τέταρτο επεισόδιο, τι θα φτιάξουμε στο τέταρτο επεισόδιο, στο τέταρτο βίντεο του Fiat μας. Ωραίες οι παρασκευές, ωραίο το Fiat 500, παιδιά, μου θυμίζει κάτι από τα παλιά, κάτι από την πρώτη μου συναρμολόγηση που άρχισα εδώ στο κανάλι μαζί με τον Γιάννη, το Lancia, έτσι, κάθε Παρασκευή, και είναι ακριβώς τα ίδια πάνω κάτω, να μου πεις, είναι και η ίδια η μάρκα. Μπας περιπτώσει. Λοιπόν, εγώ να βγάλω λίγο κάτι τώρα εδώ, να σας δείξω για όσους το βλέπουν πρώτη φορά. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το πρώτο τεύχος μας, έτσι, τα μούτρα του Fiat ήταν το πρώτο τεύχος μας. Το δεύτερο τεύχος μας ήταν αυτό το πανέμορφο κάθισμα. Και το τρίτο, παιδιά, τεύχος είναι η ρόδα με το λάστιχο, με το τάση, με τα πάντα. Η πρώτη ρόδα του Fiat 500 μας. Λοιπόν, αυτά, δεν έχω να πω άλλα, δεν έχω να πω, παιδιά, πολλά. Είπαμε ότι μάλλον αύριο πρωί θα σας δείξω το Submarine, το Spitfire, για όποιον ενδιαφέρεται, για όποιον το βλέπει. Και κάπου εδώ κλείσαμε για αυτή την εβδομάδα με τις συναρμολογήσεις, τουλάχιστον εγώ. Τώρα πάμε, παιδιά, από εβδομάδα. Καινούργια εβδομάδα μας έρχεται, δυνατή εβδομάδα και η επόμενη, έχουμε αρκετά. Έχει γίνει πλέον και το Bismarck εβδομαδιαίο, οπότε να ξέρετε ότι θα έχουμε και Bismarck. Όσοι το γουστάρετε, όσοι το αγαπάτε, παιδιά, προσωπικά η δικιά μου γνώμη είναι ότι το Bismarck πλέον είναι, μπορώ να πω, η μούσα μου, μου αρέσει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω, κάπου εδώ θα σας αφήσω. Ελπίζω να σας βοήθησα, δεν θέλει πολύ βοήθεια, και να το απολαύσατε και το σημερινό μας βίντεο, παιδιά. Λοιπόν, μαζί θα τα πούμε την επόμενη φορά με την επόμενη συναρμολόγηση. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας!